Вера, Григорий, я всегда. Понял? Но это поверяется его больше. Что ищешь? Брат, иди. Ты Маша, ты позже? Позже. Да, пошли, ты позже. А я говорю, на кулишу дара. Вот, гляди. Хондрика! Ты си Маша, все ты позже? Thank you.
Γιάννα. Όπως πρέπει. Ναι.
Γεια σου, Διονύση. Πολύ ωραίος είσαι. Γεια σου, μάεστρο. Είσαι πολύ ωραίος. Πώς βγήκε, ρε. Είσαι πολύ ωραίος, Διονύση. Πάει καλά, έξω από τη δουλειά του, ε. Αυτό είναι, έτσι, η δουλειά σου. Μια φορά είμαστε στους αγώνες της Κέντρας Τραγουδιού, είμαι επιτροπή. Τότε. Πειράζει που μιλάω. Όχι, όχι. Είσαι επιβάλλει. Και κάνω και συζήτηση μετά στην πλατεία έξω στο... Στα Καζλή, ναι, ναι. Στον Χατζηδάκη, πες και φωνάξει. Και εγώ και πρόεδρο, που μου λέει, ρωτάει ένας από πάνω, ποια η διαφορά μεταξύ προοδευτικού και συντηρητικού τραγουδιού. Εγώ τώρα σε πέρα να το ρωτήσει αυτό. Κνίτησα. Εγώ θα μπλέξω ένα πράγμα έτσι τέτοιο κνίτη. Λέω σε ποιο λέω μετά. Λέει το κύριο Τσαρούχη, α εντάξει και έρχομαι λέω ο γέρος θα καθαρίσει. Λέει ο Κιγκάνης, καλή του ώρα. Λέω σήμερα τι δεν άκουσε. Ποια η διαφορά μεταξύ προοδευτικού και συνδικού τραγουδιού. Μια φορά ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να πολεμήσει τα Σούσα, το Βαρείο. Και είχε πάει από Βγαδίς και μια ορχήστρα, η μουσική θεία σου, να παίξει τα επινίκια. Για το Βαρείο, σίγουρα ότι θα νικήσει ο Βαρείος. Νίκησε όμως ο Αλέξανδρος. Και η ορχήστρα έπαιξε ακριβώς το ίδιο κομμάτι. Που θα έπαιξε και για το Βαρείο. Ή ξέρεις τη δουλειά σου, τι ξέρεις.
Έρες Ισραήλ. Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι είπες μια κουβέντα, τη ξέρω είπες τη δουλειά μου. Όποιος τη ξέρει, λέει ότι τη ξέρει τη δουλειά του, έχει λάθος. Δεν πρέπει τη δουλειά σου να κάνει. Εσύ το καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει τη δουλειά κανείς να την ξέρει εντός εγωγικών. Καταλαβαίνεις σου λέω. Γιατί άμα την ξέρεις, ξεράθηκες. Άποψή μου. Ένα λεπτό τώρα. Να φύγουμε από τα δύσκολα. Να... Ναι. Ναι. Μπράβο. Και καλά εκεί. Όχι, να μην μου ανησυχείς εκεί. Εκεί όπως είσαι, να μην μου ανησυχείς. Έτσι. Εκεί όπως είσαι. Πολύ ωραία. Να μην μου ανησυχείς, έτσι. Εγώ ανησυχώ για σένα. Άστια και νόο νέο. Αυτό το παθαίνουμε. Όχι. Όχι. Επειδή εσείς από τον ορίζοντα και λίγο πάνω, τα ξεχνάς από εσείς. Αλλά αυτά όμως βλέπουν. Έτσι τα παπούτσια, έτσι τα παντελόνια, έτσι. Καταλαβαίνεις σου λέω. Άλλος κόσμος είναι. Σ' έκοψα εδώ, σου έκανα ένα συνθετικό έτσι κόμβο, ναι. Για να κάνω εδώ άλλο κόσμο. Το παπούτσι σου, αυτό αλλού. Τα σουέτ. Βέβαια, έξω με το κεφάλι σου. Ναι. Θα κάτσω τώρα να το δω. Ναι, βέβαια. Για να δω αν άλλαξε τίποτα. Ναι. Καταλαβαίνω. Τι λες. Α, όχι, κοίταξε. Δεν αλλάζει. Στο πρώτο. Στο πρώτο είναι... Ή το άνοιξες, δεν το άνοιξες. Το γράψεις. Κι αν το χαρίσεις, μα είναι η ιδέα αυτή η γενική. Ότι όχι το ξέρουμε εμείς, εσείς το ξέρετε, ότι δεν θέλω να σου πει. Διάβες κανένα που δεν του λέμε καλημέρα. Διάβες να γίνουμε το συγκεκριμένο, κανένα που δεν του λέμε καλημέρα. Ναι. Εγώ να άφανε. Αλλά με
διαβάσεις λίγο, να βάζεις κάτι σε αυτά ελληνικά. Αλλά το πάνω τώρα με αυτό την ελευθέρη, την γράμμα σου, την δική μου γραμματική σου, την γραμμάτα σου, την ελευθέρη. Αυτά που μου λες, δεν με ενδιαφέρουν, δεν τα ακούω γιατί δεν είναι ελληνικά. Το μόνο που έχω αμέσως μου θέλει στο μυαλό μου, λέω Πάπα Διαμάντη. Μου λέει αυτό τι είναι. Σου την έδωσε, μου λέει και με την εκκλησία μου, λέει. Ακούγα μου λέει, αλλά τώρα στην έσφυγε εγώ, δεν είναι αυτά. Παπά. Πες μου κανένα διάσημο των γραμμάτων που δεν του λέμε. Όνομα. Όνομα. Α, νόμιζα ήθελε στο